Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Πρωθυπουργέ. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά μου. Τι γίνεται? Όλα καλά. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε την κουβέντα, να κάνουμε τις συστάσεις πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μαζί μας προφανώς τον διοικητή του ΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον κύριο Σοφρονά Γιάννη, ο οποίος είναι άνεργος από τον Σεπτέμβριο του 2018 και λαμβάνει αυτές τις έκτακτες ενίσχυσης που έχουμε θεσπίσει για τους μακροχρόνια ανέργους, και τον κύριο Δημήτρη Γρίβα, ο οποίος είναι ο CEO της εταιρείας Κουλουράδας, είναι απόφοιτος σχολής. Επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ, του τμήματο Αεροπορία και Ζαχαροπλαστική. Ένα καλό παράδειγμα δηλαδή ενό ανθρώπου που αποφύτησε από τι τάξει του ΟΑΕΔ και έχει φτιάξει τη δική του επιχείρηση. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που είστε στην παρέα μα, έστω και με τηλεδιάσκεψη. Εγώ καταρχά να ξεκινήσω λέγοντα δύο κουβέντε για τη δουλειά που έχει κάνει ο ΟΑΕΔ, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον διοικητή, γιατί νομίζω ότι πράγματι σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία απλώθηκε δύσκολα, γρήγορα από τον οργανισμό ένα δίκτυ προστασίας το οποίο είχε να κάνει με την ανάγκη να κινηθούμε με τρόπο έκτακτο αλλά και ταχύτατο. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι προπληρώθηκαν πολύ νωρίτερα στις 31 Μαρτίου επιδόματα που θα πληρωνόντουσαν κανονικά ως τις 3 Μαΐου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας, η οποία αφορά 200.000 ανέργους. Και βέβαια νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντική, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με το Γιάννη γι' αυτό, η έκτακτη ενίσχυση την οποία δίνουμε ύψους 400 ευρώ σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι είναι άνεργοι από 12 έως 24 μήνες. Αλλά νομίζω το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο να σχεδιάσουμε μέτρα άμεσης ανακούφισης. Το σημαντικό είναι πως ο οργανισμός θα μετατραπεί σε έναν παραγωγό προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών που θα βοηθήσουν ανέργους, κυρίως μακροχρόνια ανέργους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ξαναβρούν τη θέση που τους αξίζει σε μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και η κρίση είναι για εμάς μια ευκαιρία να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανείς δεν μένει πίσω. Νοιαζόμαστε για όλους. Πρωτίστως νοιαζόμαστε για τους πιο αδύνατους, τους πιο αδύναμους στην κοινωνία. Και βέβαια η πρώτη μας έννοια, το πρώτο μας μέλημα είναι να απορροφήσουμε βραχυπρόθεσμα τους κραδασμούς στην αγορά εργασίας από μια αύξηση της ανεργίας και σε αμέσως δεύτερο χρόνο, καθώς η μηχανή της οικονομίας θα ξαναπαίρνει μπρος, να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα αυτά τα προγράμματα, έτσι ώστε να δώσουμε μία διέξοδο, μία ρεαλιστική ελπίδα σε παραγωγικούς ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους και οι οποίοι έχουν όλη τη διάθεση να ξαναμπούν, να δουλέψουν, να είναι δημιουργικοί, να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Άρα, εγώ να δώσω πρώτα το λόγο στον διοικητή να μας πει δύο κουβέντες για το αύριο και το μεθαύριο, μάλλον για το σήμερα και το αύριο, και στη συνέχεια να κάνουμε μια συζήτηση και με τον Δημήτρη και με τον Γιάννη, να ακούσω λίγο τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η δουλειά του ΟΑΕΔ είναι να στηρίζει το εργατικό δυναμικό της χώρας και αυτό έχει κάνει. Μέσα σε αυτή την έκτακτη συγκυρία, μέσα σε αυτή την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία, ο ΟΑΕΔ έχει απλώσει ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας μέσα από παθητικές πολιτικές, μέσα δηλαδή από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα, ακριβώς για να δώσει άμεση ανακούφιση στους ανέργους της χώρας. Ταυτόχρονα όμως σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Σχεδιάζουμε στην ανάταξη της οικονομίας πώς ο ΟΑΕΔ θα συνδράμει κέρια μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων απασχόλησης που θα δώσουν την ευκαιρία στους ανέργους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, πώς θα δώσει καταρτισμένο και κατάλληλο εργατικό δυναμικό και εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και πώς μαζί θα δουλέψουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως περιγράψατε λοιπόν, πέρα από τις έκτακτες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει αυτό το διάστημα, ετοιμάζουμε ένα πακέτο ολοκληρωμένο προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής, προγραμμάτων απασχόλησης, τα οποία στοχεύουν σε τομείς εχμής, στοχεύουν σε τομείς οι οποίοι έχουν
πληγωθεί πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Δηλαδή, όλοι οι άνεργοι θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν δύο μεγάλα προγράμματα που θα ανοίξουν το Μάιο στο δημόσιο τομέα, το μεγάλο κοινοφελές, καθώς και ένα πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους. Υπάρχουν επίσης 8 προγράμματα καινούργια στα σκαριά να ξεκινήσουν άμεσα μόλις εξέλθουμε από αυτή την έκτακτη συγκυρία. Και υπάρχουν και επίσης 6 προγράμματα τα οποία τα τροποποιούμε, τα βελτιώνουμε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης που έχετε ζητήσει για όλα μας τα, για όλα μας τα προγράμματα, τα οποία θα τα βελτιώσουμε να τα κάνουμε ακόμα πιο αποδοτικά. Συνολικά δηλαδή 100.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα είναι έτοιμες να μπουν στη διάθεση και των επιχειρήσεων και των ανέργων να γίνει αυτή η σύζευξη και να βρούμε δουλειά στους ανέργους. Από μένα δεν θέλω να πάρω πολύ περισσότερο χρόνο. Είμαι στη διάθεσή σας προφανώς οποιαδήποτε ερώτηση κι αν έχετε, αλλά όπως είπατε κι εσείς να ακούσουμε και από τους ανθρώπους στους οποίους εργαζόμαστε καθημερινά να εξυπηρετήσουμε και να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε και από την πλευρά της προσφοράς και από την πλευρά της ζήτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δικτά μου. Γιάννη, πες μας λίγο έτσι, τη δικιά σου, αν θες να μοιραστείς λίγο μαζί μας τη δικιά σου προσωπική ιστορία, που δούλευες πριν, πώς σε χτύπησε η ανεργία, πώς έχεις βιώσει αυτή την περίοδο και τι θα περίμενες από το κράτος, από την κυβέρνηση, από τον ΑΕΔ για να σε βοηθήσουν να ξαναμπεις στην αγορά εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Είμαι ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει μία 16ετή προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε δύο από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους στην Ελλάδα, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, για μία δεκαετία, ως διοικητικός στέλεχος της Vodafone Ελλάδος και μία 6ετή προϋπηρεσία στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό project που έλαβε χώρο στη χώρα, 2009 μιλώ για το project της Costco. Αυτή είναι η μείζωνα προϋπηρεσία μου. Έχω δουλέψει και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Είμαι δηλαδή άνθρωπος της φιλοσοφίας του ιδιωτικού τομέα. Είμαι μεταπτυχιακού επίπεδου. Οι τομείς εργασίας μου ήταν στο χώρο του management και του marketing. Βρίσκομαι σε κατάσταση ανεργίας από το 2018. Από τα τέλη του 2018, είμαι 45 προς 46 ετών, είμαι οικογενειάρχης, πατέρας δύο ανήλικων τέκνων, ηλικίας 6 και 5 ετών. Διαπιστώνω ζήτημα στην αγορά εργασίας σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο δικό μου επίπεδο, δηλαδή ηλικίας 40 με 50 ετών, είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού επίπεδου, έχουν μια καλή προϋπηρεσία, αλλά για διάφορους λόγους έχουν χάσει τις προσωπικές διασυνδέσεις τους. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνουν εσείς ειδικά η έννοια των δημοσίων σχέσεων, γιατί είστε το πρόσωπο επικοινωνίας της χώρας με το εξωτερικό και θα πηγαίνετε περίφημα σε αυτό το πράγμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η ηλικία 40 με 50 ετών είναι δύσκολο να βρει χώρο στην αγορά εργασίας, είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις, 500 εργαζομένων πλάς, στις οποίες έχω βρεθεί εγώ, είτε ακόμα και σε μικρότερες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι ως διοικητικός στέλεχος, όχι απαραίτητα ανώτερου επίπεδου, διευθυντικό δηλαδή, αλλά μεσαίου, δεδομένου του ότι η αγορά εργασίας στα τελευταία χρόνια βρέθηκε υπό συνεχή πίεση, αφενός, αφετέρου, φάνηκε μία ηλιακτίδα φωτός από την άνοιξη του 19 και μετά, διότι ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας ενεργοποιήθηκε προς μία λογική αναπτυξιακή και επενδυτική. Και αυτό φάνηκε. Εγώ προσωπικά ως ανεργός το διαπίστωσα αυτό το πράγμα. Πραγματικά η χώρα βρέθηκε σε μία άτυχη στιγμή, αντιμετώπισε μία εθνική κρίση τους πρώτους μήνες του 2020. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία κρίση η οποία έχει υγειονομικά, βιολογικά χαρακτηριστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ
Θεωρώ ακράδαντα ότι αντιμετωπίσει φοβερές εργασίες από εδώ και στο εξής για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο, δεδομένου ότι θα μειωθούν οι τομείς της κατανάλωσης και της παραγωγικότητας, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχουν και ευκαιρίες, διότι η Ελλάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα, θεωρώ ότι δημιουργεί, ισχυροποιεί τον brand της, άρα θα δημιουργηθούν επενδυτικές ευκαιρίες και θεωρώ ακράδαντα ότι ο ΑΕΔ σε αυτό το κομμάτι έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο, όσο και αν εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε φοβερή πίεση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει από εμένα και εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω τη βέλτιστη λύση, διότι βρίσκομαι σε μια ηλικία που κάθε μέρα που περνάει δημιουργεί πρόβλημα. Την προσωπική μου περίπτωση δεν ήθελα να ευχαριστήσω, διότι για πρώτη φορά λαμβάνω κάποιο επίδομα ως άνεργος, πέραν του όποιου τακτικού επίδοματος προέκυψε από τον Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Ιανουάριο 2019. Ήταν τετράμινο αυτό, διότι δεν υπήρχαν προϋποθέσεις στη βάση των ενσύμων εκείνης της χρονιάς. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση και νομίζω ότι κύριε Διοικητά μας δίνει και μία ματιά σε ένα υποσύνολο του εργατικού δυναμικού με αντίστοιχες δεξιότητες όπως του Γιάννη, δηλαδή άνθρωποι που είναι σε παραγωγικές ηλικίες με μια καλή εμπειρία, με ένα καλό βιογραφικό, που έχουν μπει στον κόπο να προσθέσουν κάποιες δεξιότητες στις γνώσεις τις οποίες ήδη έχουν, που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια πρακτική δυσκολία επανεισόδου στην αγορά εργασίας. Και βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες, τόσο αυξάνει, φαντάζομαι, το άγχος και η πίεση. Δεν ξέρω. Έτσι ακριβώς είναι, Πρόεδρε, και επί ευκαιρία να αναφέρω ένα καινούριο πρόγραμμα που θα κάνουμε με την Google, που θα κάνουμε 3.000 ανέργους ψηφιακές δεξιότητες εξ αποστάσεως δωρεάν κατάρτιση σε 3.000 ανέργους, ακριβώς ώστε να δώσουμε κάποιες νέες δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά και είναι σε υψηλή ζήτηση, να μπορέσουμε να τους δώσουμε στους ανέργους για να βρουν δουλειά. Αλλά προφανώς η ανάγκη είναι μεγάλη, αλλά ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ακούσω λίγο και από τον, Δημήτρη τη δικιά του ιστορία. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή Ανάσταση έχουμε. Κάσα καλά. Εγώ είμαι ο Γρίβας ο Δημήτρης, είμαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κουλουράδες. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 140 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Έχω τελειώσει τη σχολή αρτοποιίας το 1998. Από τότε και μέχρι σήμερα έχω δημιουργήσει πάνω από 400 σημεία πώλησης σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, πάντα στο κομμάτι της αρτοποιίας. Ήμουν καθηγητής στη σχολή για 3 χρόνια και γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά τη δουλειά εκ των έσω του ΑΕΔ και ως μαθητής και ως καθηγητής και πλέον ως συνεργαζόμενος επιχειρηματίας με τον ΑΕΔ. Έχω πάνω από 500 παιδιά τα οποία έχουν πάρει το πτυχίο τους από τη σχολή και τους έχουμε στα καταστήματά μας. Κάποια προγράμματα του ΑΕΔ προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να παίρνουμε όσο πιο πολλά προγράμματα για περισσότερους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.200 άτομα προσωπικό. Υπολογίζουμε, μας έκοψε βασικά όλο αυτό σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη που είχαμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ανοίξει άλλα 18 νέα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε και περίπου γύρω σε 100 προσλήψεις. Θα εκμεταλλευτούμε μέσα σε εισαγωγικά το διοικητή του ΑΕΔ να μας βοηθήσει στο κομμάτι των νέων προσλήψεων που θα κάνουμε. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς οι επιχειρηματίες σαφώς και είμαστε δίπλα σας. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε καλύτερα μέσα από αυτές τις συνθήκες τις πρωτόγνωρες που δεν έχουμε ξανά αντιμετωπίσει κανένας μας. Είναι μονοπάτια τα οποία δεν τα έχει διαβεί ποτέ κανένας. Οπότε προσπαθούμε και θέλουμε τη συνεργασία σας στο 100% των δυνατοτήτων ο καθένας από την πλευρά του. Θεωρώ ότι τα επιδόματα είναι ένα μικρό βοήθημα για αρχή.
Η λύση είναι μόνο οι θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας είναι αυτές οι οποίες θα μας πάνε μπροστά. Αν μας βοηθήσετε σε αυτό, εμείς είμαστε εδώ, πραγματικά είμαστε εδώ για τα πάντα. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη και Γιάννη, ότι η κρίση μας χτύπησε σε μια κακή συγκυρία, με την έννοια ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η οικονομία θα αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς το 2020, διπλάσιους του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η αγορά είχε αρχίσει να κινείται, η ανεργία μειωνόταν με σχετικά με γρήγορους ρυθμούς, σε τέτοιο βαθμό που αρχίζαμε να παρατηρούμε, παρά την αυξημένη ανεργία, μεγάλα προβλήματα παντρέματος προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Ερχόντουσαν επιχειρηματίες και μας λέγανε τις δεξιότητες που ψάχνω δεν μπορώ να τις βρω στην αγορά εργασίας. Θα πάμε πίσω, θα μας πάει πίσω αυτή η κρίση. Εκτιμώ ότι θα είναι προσωρινή. Θα είναι απότομη, σκληρή, επώδυνη, αλλά προσωρινή. Εξού και έχει σημασία σε αυτή την προσωρινή φάση μεγάλης πίεσης να μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη σημαντική σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, οι λεγόμενες παθητικές πολιτικές εντός εισαγωγικών, επιδοματικές, είναι μια λέξη φορτισμένη και θετικά και αρνητικά, τα επιδόματα είναι απαραίτητα την στιγμή που άλλος τα έχει ανάγκη, δεν είναι όμως η μακροπρόθεσμη λύση. Η μακροπρόθεσμη λύση μπορεί να είναι μόνο η εργασία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας, Γιάννη, να ευχηθώ πραγματικά από καρδιάς καλή δύναμη και σε σένα και στο Δημήτρη και στο διοικητή, καλή ανάσταση και υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.